Άλλη ανακούφιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και οι αυξήσεις που δίνονται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τους οποίους τιμούμε γιατί κάνουν το καθήκον τους υποδειγματικά και στις πιο δύσκολες συνθήκες και δίνουν σε όλους παράδειγμα αφοσίωσης για την πατρίδα. Είναι αλήθεια ότι οι προσφυγές τους στο Συμβούλιο Επικρατείας δικαιώθηκαν, αλλά τους δίνουμε μεγάλο μέρος των περικοπών που υπέστησαν ακριβώς γιατί στο μεταξύ βγάλαμε πλεονάσματα. Αλλιώς από πού θα τα δίναμε? Από τον επόμενο μήνα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα παίρνουν πίσω τη μισή περικοπή που τους έγινε από το 2012 και τα αναδρομικά της φετινής χρονιάς από τον Ιούλιο. Ενώ από την επόμενη χρονιά θα παίρνουν κάθε μήνα και τα αναδρομικά των προηγούμενων 2 ετών, δηλαδή ταμιακά θα καλυφθούν πάνω από τα 3/4 των περικοπών που τους έγιναν. Και αυτό επειδή βγάλαμε πλεονάσματα, τα διατηρήσαμε και τα αυξάνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάμε ακόμα πιο πέρα. Οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα αυξηθούν στις 72%. Και παράλληλα θα μειωθούν τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται για το υπόλοιπο της οφειλής τους. Θα φροντίσουμε εδώ 3 πράγματα. Πρώτον, αυτοί που ήδη έκαναν ρυθμίση να έχουν καλύτερη μεταχείριση από ό,τι οι υπόλοιποι, κυρίως τη μείωση των τόκων τους από εδώ και στο εξής. Δεύτερον, όσοι μπαίνουν στην νέα ρύθμιση, πέραν από τις πολύ περισσότερες δόσεις, να μπαίνουν και με πιο απλό τρόπο, δηλαδή με λιγότερες προϋποθέσεις. Και τρίτον, θα είμαστε ασφαλώς πολύ πιο αυστηροί με εκείνους που μπορούν να πληρώσουν και επιλέγουν να κλέβουν το δημόσιο. Μόνο να πληρώνουν όλοι αυτό που τους αναλογεί, θα μπορέσουμε και να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Και ακόμα ήδη επεξεργαζόμαστε, όπως ακούσατε νωρίτερα, την πολύ σημαντική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια σε επιχειρήσεις, αυτοαποσχολούμενους και επαγγελματίες. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μεγάλο αριθμό δόσεων, τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων, με εξοδικαστικές ρυθμίσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους και με σημαντική μείωση του αρχικώς οφειλωμένου ποσού. Και φυσικά μιλάμε για όσους αποδεδειγμένα εδώ και καιρό δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Όχι για τους επιτίδιους που τυχόν θα σπεύσουν να επωφεληθούν. Και εδώ θα ξεχωρίσουμε εκείνες περιπτώσεις, τις λίγες, των μεγάλων οφειλετών που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα τραπεζικά χρέη τους και δεν το κάνουν. Θα τους αντιμετωπίσουμε με αυστηρότητα, ώστε να δώσουμε ανακούφιση στους υπόλοιπους. Γιατί όποιος παίζει με το τραπεζικό σύστημα υπονομεύει την ίδια την ανάπτυξη. Δεν προστατεύουμε τους τραπεζίτες, όπως ορισμένοι θέλουν να λένε. Ποιους τραπεζίτες? Αυτή τη στιγμή από τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, οι 3 είναι υπό έλεγχο δημόσιο. Όταν προστατεύουμε το τραπεζικό σύστημα, προστατεύουμε τις καταθέσεις και επαναφέρουμε τη ρευστότητα για να υπάρχουν καινούρια δάνεια για να πάρουν μπροστά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Ανακουφίζουμε εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστάνε στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν μπορούν σήμερα να ανταποκριθούν. Και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που χρωστάνε στις τράπεζες και βρίσκονται σε απόγνωση. Δίνουμε την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με πολύ καλύτερους όρους, να πάρουν βαθιά ανάσα, να βάλουν τάξη στη ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα θα δώσουμε πρόσθετη ανακούφιση σε όσους παρά τις δυσκολίες έμειναν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.